Νίκο, είσαι το ένα μέλος της ομάδας που ήταν παρόν και το 2006 και έζησε την αντίστοιχη πορεία της πρώτης φάσης με το 5-0. Ακούμπησε λίγο τον τύπο των ύλων, ομοιότητες, διαφορές δηλαδή. Αλήθεια είναι ότι στον αγώνα πέτρε την πρώτη θέση εγώ ήμουν στο νοσοκομείο της Καμανάτσου. Και το άκουγα ραδιοφωνικά. Μακριά από αυτά. Με τον γιατρό, τον αγαπημένο και την μεταφράστριά μας. Εντάξει, αλήθεια είναι να το κάνουμε πολλά χρόνια. Είναι ένα επίτευγμα, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Αλλά τι να σας πω, την αλήθεια θα σας πω ότι έτσι όπως είναι το σύστημα, εμείς σκεφτόμαστε την Κυριακή. Γιατί τα 5-0, τα 3-2 όλα τελειώνουν, τα ρεκόρ, και το μόνο που απομένει είναι από εδώ και πέρα τελική, μόνη τελική. Και όπως έχοντας την εμπειρία όλων των χρόνων των τουρνουά, την πίεση την έχει η ομάδα που έρχεται με καλύτερο seed, με καλύτερη θέση. Οπότε πρέπει να αποφορτιστούμε λίγο. Κάναμε δύο μεγάλες νίκες, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η Κυριακή θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας απέναντι σε μια ομάδα που έχουμε προϊστορία. Ναι, αλλά το 5-0 δεν δίνει και αυτοπεποίθηση, σιγουριά για μια ομάδα που είναι καινούρια. Εδώ που τα λέμε, το χρειαζόταν. Και τον αντίπαλο. Δίνει, σίγουρα, σίγουρα. Δεν αντιλέγω. Σίγουρα έπαιξε, πιστεύω, ήταν ένα τεστ χαρακτήρα που δεν το είχε κάνει αυτή η ομάδα ποτέ.